σας να συνδεθούμε τηλεφωνικά με τον Δημήτρη Μανίκη. Είναι βοηθός γενικός έφορος στο Σώμα Προσκόπων. Κύριε Μανίκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Είσαστε από αυτούς που προσέτρεξαν προς βοήθεια των συνανθρώπων μας από την πρώτη στιγμή. Έτσι είναι. Έχουμε κατασκηνώσει στον Άγιο Ανδρέα και το πρώτο πράγμα που κάναμε είναι να εκενώσουμε τις κατασκηνώσεις των παιδιών με ασφάλεια και να επιστρέψουμε τα παιδιά στα σπίτια τους. Αλήθεια, σας ειδοποίησε κάποιος? Κύριε Μανίκη, σας ειδοποίησε κάποιος για να το κάνετε αυτό ή πήρατε από μόνοι σας την πρωτοβουλία? Έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε. Στα σχέδια του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων για κάθε κατασκήνωση έχουμε σχέδιο εκένωσης λόγω φωτιάς. Ναι. Τα στελέχη μας είναι εκπαιδευμένα σε αυτό. Το γνωρίζω, υπήρξα πρόσκοπος. Εγώ άλλο πράγμα ρωτώ. Ρωτώ εάν σας ειδοποίησε κάποιος κάποια στιγμή να εκενώσετε την κατασκήνωση ή μόνοι σας είδατε πώς εξελίσσεται τη φωτιά, σταθμίσατε την κατάσταση και την εκενώσατε. Έγινε ειδοποίηση, αλλά είχαμε ήδη ξεκινήσει και είχαμε πάει στην παραλία. Ποιος σας ειδοποίησε? Ειδοποίησαν διάφοροι φορείς, οι διπλανές κατασκηνώσεις, η αστυνομία. Επειδή έχουμε φιλικό κλίμα εκεί στις κατασκηνώσεις του Αγίου Ανδρέα, υπάρχει επικοινωνία μεταξύ μας. Αλλά όπως σας είπα, τα στελέχη μας είναι εκπαιδευμένα και οι κινήσεις είχαν ήδη γίνει. Με κατέθεσε την παραλία αρχικά, γιατί έτσι έλεγε το σχέδιο πυρασφάλειάς μας, και από εκεί με πούλμαν μεταφέραμε τα παιδιά ξανά στα σπίτια τους. Αυτό που είδατε. Αμέσως μετά. Κύριε Μανίκη, ήταν μια ενέργεια της πρώτης στιγμής. Αμέσως μετά τα στελέχη μας, οι ενήλικες δηλαδή, παρέμειναν στο χώρο και στείλαμε και άλλα στελέχη από τα κεντρικά να επανδρώσουν τη βοήθεια προς τους πληγέντες, βοηθώντας στο Μαραθώνα με κέντρο το πολιτιστικό κέντρο και το αθλητικό κέντρο του Μαραθώνα και στη Ραφίνα, στο κλειστό γυμναστήριο και στο σχολείο, για να μπορούμε να διαθέσουμε τους ανθρώπους μας τις υπηρεσίες των αρχών, στο συντονισμό των Δήμων, για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε όσες περισσότερες ανάγκες είχαν οι πληγέντες. Μάλιστα. Αυτό που κάνατε, κύριε Μανίκη, ήταν, όπως το περιγράψετε, μια συντεταγμένη έτσι, μετακίνηση των προσκόπων με οδηγίες σαφείς, με εκπαίδευση κλπ. Αυτό που έγινε με τους υπόλοιπους απλούς πολίτες, πού λέτε να οφείλετε, έτσι, με την εμπειρία σας και με αυτό που ζήσατε κι εσείς? Κοιτάξτε, όπως ξέρετε, η χώρα μας σε τέτοιες περιπτώσεις έχει αντιδράσεις άλλες φορές οργανωμένες, άλλες φορές με την επικαιρότητα, με τη στιγμή, και προσπαθούν να αντιδράσει το κάθε κρατικός μηχανισμός με τον καλύτερο τρόπο που μπορεί. Η διαδικασία η οποία ακολουθείται είναι κατά εμάς η συντεταγμένη. Δηλαδή, εμείς προσπαθούμε να κάνουμε αυτό που ξέρουμε καλά με ασφάλεια. Safety first που λέμε, η ασφάλεια πρώτα απ' όλα των ανθρώπων. Από εκεί και μετά όλα όσα έχουν γίνει είναι κάτι το οποίο δεν είμαστε και γνώστες των λεπτομεριών αντίδρασης του μηχανισμού που έχει κάθε δήμος ή πολιτεία. Σίγουρα όμως πιστεύουμε ότι έχουν κάνει ό,τι μπορούσαν από τη δική τους μεριά. Το χαρακτηρίζεται. Και παραμένουμε δίπλα τους. Έχουμε καταφέρει με συνεργασίες να, με την Avis, ας πούμε, έχουμε μια συνεργασία με φορτηγάκια με τα οποία μεταφέρουμε πράγματα τα οποία έρχονται από όλη την Ελλάδα από προσκοπικά κλιμάκια για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε τους πληγέντες. Έχουμε δικά μας βαν τα οποία μεταφέρουν ενήλικα στελέχη μας όπου χρειαστεί για να ενισχύσουμε την κατάσταση και να βοηθήσουμε τους πληγέντες από την απλή οικογένεια μέχρι και τα κλιμάκια της πολιτείας όπου μας χρειάζονται, αν μας χρειάζονται, και προσπαθούμε να είμαστε μέρος της λύσης και όχι το πρόβλημα, να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει χωρίς να υπάρχει επικοινωνία και συνεννόηση. Αυτό το χαρακτηρίζετε εσείς πολιτική προστασία που είδαμε? Υπάρχει συνταγμένο σύστημα πολιτικής προστασίας, απομάκρυνσης, μαζικής απομάκρυνσης πληθυσμού, ενός οικισμού, εκένωσης περιοχών? Κοιτάξτε, ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας, όπως γνωρίζετε, είναι κάτι ξεχωριστό. Κινείται από το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας, αν δεν κάνω λάθος, από τα κεντρικά του στο Χαλάνδρη. Εμείς μιλήσαμε με τους ανθρώπους εκεί, ρωτήσαμε και είπαμε τι έχουμε στη διάθεσή τους και τους ρωτήσαμε τι μπορούμε να κάνουμε. Περιμένουμε σε κάθε περίπτωση να μας πούν αν έχουν κάποια ανάγκη την οποία μπορούμε να καλύψουμε εμείς, αλλά παρόλα αυτά δεν πάβουμε να ενεργούμε όπου μπορούμε να βοηθήσουμε, αλλά συντεταγμένα. Μάλιστα.
Και από όσα είδαμε, κύριε Μανίκη, και από τη Ραφίνα και από το Μαραθώνα, τα πήγατε περίφημα. Σας ευχαριστούμε για τα καλά λόγια. Μακάρι να μην είχε γίνει αυτή η καταστροφή. Προφανώς. Για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν χάσει τη ζωή τους. Αυτό ευχόμαστε όλοι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Και σε εσάς την ενημέρωση. Η Δήμητρη Μανιά.